Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα των φορέων για τη σημερινή συνέντευξη. Για να οργανώσουμε λίγο τη συζήτηση, να πούμε ότι θα γίνει μια κεντρική συζήτηση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συλλόγου, θα πει το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν ερωτήσεις από εσάς προς τους φορείς, θα απαντήσει ο εκπρόσωπος του φορέα, ανάλογα με το αίτημα. Και από εκεί και πέρα θα κλείσουμε την σημερινή συνέντευξη τύπου. Οι φορείς είμαστε όλοι εδώ από ό,τι βλέπω. Θα δείτε μέχρι ναι. Αν και γίνεται μια προσπάθεια αυτό το μέτωπο να διασπαστεί, εντούτοις στην πράξη φαίνεται ότι όλοι οι φορείς ενωμένοι πατήσουμε και προσπαθούμε να αποσυρθούν αυτά τα αντιλαϊκά νομοσχέδια, τα οποία καταστρέφουν ό,τι παραγωγικό υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, για να βάλει το πλαίσιο μέσα στη συζήτησή μας. Αγαπητοί εκπρόσωποι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου του νομού Ιμαθίας, εκ μέρους των εκπροσώπων όλων των φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το εκτροματικό σχέδιο νόμου, που ο Υπουργός Εργασίας αποκαλεί ασφαλιστική μεταρρύθμιση, σας καλωσορίζω στην προγραμματισμένη για σήμερα συνέντευξη τύπου. Ο σκοπός της σημερινής συνέντευξης είναι να ενημερωθούν από τα μέσα στα οποία εργάζεται ο καθένας σας και από τον εκπρόσωπο του κάθε φορέα όλοι οι πολίτες για τις ολέθριες επιπτώσεις που θα έχει στη δραστηριότητα του καθενός μας αυτή η πρόχειρη, η χωρίς αναλογιστική μελέτη και χωρίς προστολόγηση επιχειρούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Η άποψή μου είναι ότι αφενός είμαστε στο σημείο 0, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε όλοι κλάδοι σε κινητοποίηση από τις αρχές του χρόνου, και αφετέρου ότι απέναντί μας υπάρχει ένας στίχος που είναι τα αρμόδια υπουργεία. Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε με ευθύνη της κυβέρνησης κανένας ουσιαστικός διάλογος παρά μόνο κάποιες αποσπασματικές και δικαστικές σκέψεις του Υπουργού Εργασίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση καθυστερεί σκόπιμα την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, επενδύοντας την κόπωση και στην διάσπαση των αντιδρούντων και σε ένα μικρό βαθμό τα καταφέρνει σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό το σχέδιο νόμου, σε συνδυασμό με το φορολογικό που προαναγγέλθηκε και περιέχει και αυτό εξωπραγματικού συντελεστές, θα βάλει τα φόπλακα σε κάθε ατομική και ελεύθερη δραστηριότητα του κάθε τομέα. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου ούτε υπερβολή, αφού οι αριθμοί με τους οποίους από ό,τι φαίνεται δεν πάνε καλά οι υπουργοί είναι αδυσόπιτοι, διότι είναι αδύνατο να μπορέσει οποιοδήποτε αυτοαπασχολούμενος να έχει φοροδοτική και εισφοροδοτική ικανότητα σε συνδυασμό με όλες τις λοιπές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ, έμφυα κλπ, η οποία να αγγίζει το 75-85% του εισοδήματός του. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση, αυτό είναι αντισταγματική υποχρεωτική δίμευση της περιουσίας του πολίτη. Εγώ, σαν εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου και σύμφωνα με όλα όσα μέχρι σήμερα έχουμε πληροφορηθεί και έχουμε διαβάσει, θα σας πω ότι θα καλούμαστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες μόνο για εισφορές, επαναλαμβάνω μόνο για εισφορές, να δίνουμε το 38,5% του εισοδήματός μας, του καθαρού εισοδήματος. Αν συνυπολογίσουμε λοιπόν το φορολογικό συντελεστή που είναι από 29 μέχρι 33 ή 50 όπως σχεδιάζουμε, συν την προκαταβολή φόρου που θα είναι 100%, συν τον έμφυα, συν το έλλειμμα της πληροφορίας και το ΦΠΑ, είναι αποδεδειγμένο ότι αυτά που θα μένουν δεν θα φτάνουν σε έναν άνθρωπο όχι να ζήσει αξιοπρεπώς, να ζήσει. Θα ήθελα να πω ότι η θέση μας όλων των φορέων είναι μία και διαπραγμάτευτη. Και αυτή είναι η απόσυρση αυτού του σχεδίου νόμου που κατ' εφημισμόν είναι ασφαλιστικό, ουσιαστικά είναι ένα νέο φορολογικό μαζί με αυτό που έρχεται. Για να μην ξαναπάρω εγώ τον λόγο σε σχέση με τον φορέα που εκπροσωπώ, θα σας πω ορισμένα νούμερα για να μπορούμε να ξέρουμε για ποια πράγματα μιλάμε, για ποια ποσά θα κληθούμε να καταβάλουμε και αν τελικά μπορεί κάποιος να επιζήσει με αυτά τα ποσά.
Θα σας μιλήσω για τον κλάδο το δικό μου, λέγοντάς σας ότι και αυτά τα ποσοστά είναι πανελλαδικά, αλλά θα σας πω περίπου τι συμβαίνει εδώ στον Δικηγορικό Σύλλογο Βερίας, ότι πάνω από το 51% φέτος των συναδέλφων μου είναι ανασφάλιστοι. Δηλαδή δεν έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Με δεδομένο ότι οι σημερινές ασφαλιστικές εισφορές κυμαίνονται από 3.600 ευρώ το χρόνο έως 3.900 ευρώ που είναι η κλάση, οι ασφαλιστικές εισφορές των νεότερων γενεών μετά το 1993. Και θα σας πω τώρα τι θα κληθεί κάποιος μόνο για εισφορές στον κλάδο το δικό μας να καταβάλει, κάτι που είναι περίπου ανάλογο και με τους άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά θα ήθελα να τα πει ο καθένας από τους εκπροσώπους των φορέων. Και θα κληθεί λοιπόν με βάση αυτό το ισχύον ή αυτό το σχέδιο νόμου που έρχεται, που θα έρθει στην Βουλή για ψήφιση, ένας δικηγόρος με μηδέν εισόδημα, με μηδέν επαναλαμβάνω εισόδημα, μόνο για εισφορές, θα καλείται να καταβάλει ετησίως 2.703 ευρώ. Εάν συνυπολογίσουμε λοιπόν και το 26% από το πρώτο ευρώ που είναι η προλογία του, στα 0 θα καταβάλει αυτές τις φορές, στις 5.000 θα καταβάλει σχεδόν 4.500 ευρώ. Ένας δικηγόρος με εισόδημα 20.000 ευρώ, μόνο για εισφορές, θα καλείται να καταβάλει 8.000 ευρώ περίπου ετησίως. Δικηγόρος με εισόδημα 30.000 ευρώ, θα καταβάλει 12.000 περίπου ευρώ. Και αν πάμε στις μεγαλύτερες κλάσεις που είναι και ανώτερη, ένας δικηγόρος με 70.000 ευρώ εισόδημα, θα καλείται για εισφορές να καταβάλει 27.000 ευρώ. Αν συνυπολογίσουμε λοιπόν και το 50% των φόρων που θα είναι άλλες 30.000, συν τα υπόλοιπα που έχουμε προηγουμένως, θα του μένουν δηλαδή 70.000-5.000 ευρώ για να μπορέσει να επιβιώσει, βγάζοντας, επαναλαμβάνω, ένα αξιοπραγματικό για τα σημερινά δεδομένα ποσά 70.000 ευρώ. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι είναι ένας μύθος ότι η δικιά μας, ο δικός μας ο κλάδος είναι από αυτούς που προδιαφέρουν γιατί έχουν μεγάλα εισοδήματα. Θα σας πω λοιπόν ότι από τους 315 συναδέλφους μου στο Πρωτοδικείο Βερίας, οι 67 έχουν μηδενικό εισόδημα από παραστάσεις ετησίως. Παραλαμβάνω, μηδενικό εισόδημα από παραστάσεις. 172 δικηγόροι έχουν μέχρι 5.000 ευρώ. Και μόλις 27 δικηγόροι ξεπερνούν από 10 μέχρι 30.000 ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι τα νούμερα και όταν λέμε ότι δεν έχεις δικηγορικές παραστάσεις, δεν μπορεί να έχεις και εξοδικαστική δουλειά τέτοια η οποία να σου αποδίδει πολλά περισσότερα χρήματα από αυτά που θα κόψεις στα δικαστήρια. Επομένως λοιπόν, είναι ένα τρίκ επικοινωνιακό ότι υπάρχουν φοροφυγάδες, επαγγελματίες δικηγόροι, οι οποίοι μέχρι τώρα, όπως ο κύριος Υπουργός, δεν δήλωνε τα εισοδήματά του ή δήλωνε λίγα. Επομένως λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια τραγική οικονομική συγκυρία. Και αυτό που εμείς αποφασίσαμε και τουλάχιστον σαν κράτος το επιδιώκουμε και το τηρούμε, γιατί είμαστε από 13 πρώτους σε απεργιακές κινητοποιήσεις, χωρίς να επιτρέπουμε να γίνει οποιαδήποτε δικαστική ή εξοδικαστική δουλειά, είναι ότι εάν όλα αυτά περάσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να ασκήσουμε το επάγγελμά μας. Επομένως λοιπόν, δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή, γι' αυτό είμαστε αποφασισμένοι. Θα πάει μέχρι τέλους αυτή η δικιά μας κινητοποίηση. Ελπίζω ότι θα είμαστε συνοδοιπόροι με όλους τους άλλους κλάδους, αγρότες, επαγγελματίες, εμπόρους και όλους τους επιστημονικούς φορείς. Θα πρέπει να αντέξουμε γιατί βλέπουμε ότι γίνεται μια επιμελημένη προσπάθεια παίρνοντας καθυστερήσει η κυβέρνηση να διαρρήξει αυτό το ενωτικό βήμα. Εγώ θα παρακαλούσα όλους τους φορείς να εντείνουμε και να κρατήσουμε, επαναλαμβάνω, ζωντανές τις κινητοποιήσεις μας, χωρίς να είναι κατά ανάγκη μαζικές, τουλάχιστον να έχουμε την παρουσία και επίσης να ενημερώνουμε. Ένα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι οι σημερινοί εκπρόσωποι του τύπου μπορούν να παίξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ θα ευχαριστήσω για την αυτή η σύντομη παρουσίαση. Αν θα χρειαστεί κάποιος από τους προσώπους του τύπου να ρωτήσει κάτι το οποίο θα αφορά το δικηγορικό σύλλογο, το δικηγορικό κλάδο, θα έρθω να απαντήσω. Επίσης να πω ότι
κατόπιν την απόφαση που είχαμε πάρει στο εργατικό κέντρο, έχω αναλάβει και έκανα δύο επαφές με κάποιους συναδέλφους που είναι εξειδικευμένοι σε ασφαλιστικά θέματα. Δεν έχω μια βέβαια απάντηση για την ημερομηνία στην οποία μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ενημέρωση ή την κινητοποίηση, την εκδήλωση. Πιστεύω ότι αυτήν την εβδομάδα που έρχεται να μπορέσουμε να το ανακοινώσουμε έτσι ώστε να οργανώσουμε και αυτό το οποίο αποφασίσαμε στο εργατικό κέντρο. Είμαι ο πρόεδρος της Πολυτεχνικής Ομοσπονδίας. Τα νούμερα τα οποία έβαλε ο πρόεδρος του Υπουργικού ήταν υπηκός. Έτσι καλά, είναι ακόμα χειρότερα. Έχει περιπτώσεις να υπολογίσουν φόρους και ασφαλιστικές φορές πάνω από 100%. Στο αντικείμενο έτσι που μας αφορά και τι σκοπεύουμε να κάνουμε σαν Ένωση Πολυτεχνικών. Ήδη υπάρχει μια απόφαση από τις αρχές του Βάρη για αποχή από την υπομονή των κορυφαίων δηλώσεων από την ημέρα που θα ανοίξει το σύστημα. Κάθε εβδομάδα θα λαμβάνουμε διαφορετικές νέες αποφάσεις με νέα διοικητικά συμβούλια για να ενώνουμε τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζουμε πάλι το Οικονομικό Υπουργείο μαζί με τους φορείς της Ομοσπονδίας των Πολυτεχνικών για περαιτέρω κινητοποίησης. Και αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι η τακτική του Υπουργού Εργασίας το να χωρίσει πλέον τους επαγγελματίες δύο ταχυτήτων, εξαιρώντας τους συναδέλφους οικονομολόγους λογιστές, οι οποίοι είναι νέοι στην αγορά εργασίας, από τη νέα πρόταση σε εισαγωγικά που έχει καταθέσει για επιστημονικούς φορείς, δημιουργώντας μια τυχόνη η οποία σε αυτή την περίοδο δεν πρέπει να περάσει. Καλημέρα και από εμάς. Είμαι ο Τάσος Χαλκίδης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Συλλόγου Γεωργών Βερίας. Σίγουρα αυτά που ακούσαμε από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου συμφωνούμε και η κατάσταση είναι και για εμάς τους αγρότες δραματική αν περάσουν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή μόνο να βάλετε ότι θα πληρώνουν οι αγρότες στην προκαταβολή θα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, θα είναι η ταφόπλακα για τους αγρότες όλους. Εμείς κάναμε μια διήμερη κινητοποίηση στην Αθήνα με όλους τους αγρότες από όλη την Ελλάδα που είμαστε σίγουροι ότι το γνωρίζετε και αποφασίσαμε πάλι να έρθουμε στα μέρη ο καθένας από εκεί που είναι από τις περιφέρειές του και να συνεχιστεί ο αγώνας. Είμαστε ανοιχτοί σε όποια άλλη μορφή κινητοποίησης γίνει και θα είμαστε μέσα και είναι χαρά μας που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία που είναι όλη η Μαθεία, είναι όλη η πόλη. Γιατί και εμείς με τη δικιά μας συνεργασία σαν αγρότες προσφέρουμε στην πόλη, είναι ένας κύκλος, αν δεν έχουν οι αγρότες δεν θα έχουν και κάποιοι άλλοι. Και θέλουμε να το παλέψουμε όσο γίνεται δυνατό, γιατί αν περάσουν αυτά τα μέτρα θα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δηλαδή μόνο να βάλετε την προκαταβολή, σε αυτό το παράδειγμα που έδωσε ο πρόεδρος για με τα λεφτά σου στα 10 χιλιάρικα, για εμάς τους αγρότες, από τα 10 χιλιάρικα με 26% φορολογία, με 27% ασφαλιστικό και με 100% προκαταβολή, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, όχι να μπούμε σε καινούργια καλλιεργητική περίοδο, αλλά δεν θα μπορούμε να ζήσουμε και τις οικογένειές μας. Οπότε σε όποια κίνηση γίνει, εμείς είμαστε εδώ και θα συμπαρασταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις μας. Είμαι ο Γιώργος Κομμάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Επαγγελματίου Λογιτεχνών, Βέρειας. Η ΓΕΣΕΒΕ στις 12 του μηνός συμμετείχε στην κινητοποίηση μαζί με τους αγρότες στην Αθήνα. Άλλη ενημέρωση για περαιτέρω κινητοποίηση από την ΓΕΣΕΒΕ σαν Ομοσπονδία δεν έχουμε. Εκείνο που μας προβληματίζει όμως είναι σε τοπικό επίπεδο αυτή η πετυχημένη κινητοποίηση του της 4 Φεβρουαρίου. Δεν ξέρω αν υπόθηκε πιο μπροστά και δεν ήμουν μέχρι τώρα. Πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κινητοποίηση την πετυχημένη στις 4 Φεβρουαρίου. Πάνω σε αυτό ήθελα λίγο να συζητήσουμε. Δεν ξέρω τι απόψεις έχουν και οι υπόλοιποι φορείς. Να δούμε δηλαδή από εδώ και πέρα οι κινητοποιήσεις που θα γίνουν. Επίσης, τι αποτέλεσμα θα έχουν. Γιατί είναι κρίμα να κάνουμε μια κινητοποίηση ακόμη και να αποτύχει, θα πάρει σβάρνα και την πετυχημένη της 4 Φεβρουαρίου. Συμμετέχουμε φυσικά και εμείς όμως σαν ομοσπονδίας της, ό,τι αποφασιστεί. Είμαστε πάντα. Με κάλυψαν οι προαναλύσαντες, αλλά θα θέλω να πω και κάτι για τους μηχανικούς, για το τελικό
του Αντιμετρίου και του Μηχανικού. Σίγουρα συνεχίζουμε την δραστηριότητα τη απεργία. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί δεν συμμετέχουν σε δημοπρασίε και σε έργα τα οποία να απαιτούν σε εργολάβου και οι εργολάβοι δεν έρχονται να υπογράψουν τι συμβάσει. Αλλά θέλω να πω και συγκεκριμένα πράγματα. Ότι με το καινούργιο από αυτό το νομοσχέδιο γίνεται η ολοκλήρωση τη κλιματική κλοπή των αποθυματικών τη ΜΕΔΕ, που αυτή τη στιγμή είναι 1,5 δι. Ό,τι έγινε δηλαδή από τι κλοπέ που προηγουμένω είδαμε. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει σημαντικέ περικοπέ στι συντάξει για όλου του μηχανικού, από 30 έω 40%. Οι νέοι μισθωτοί, άνεργοι μηχανικοί, άνεργοι, δεν έχουν κανένα εισόδημα, μπορούν να πληρώσουν με ελάχιστη εισφορά των 2.832. Τέλος, απαιτούμε να κλιμακωθεί ο αγώνας, συμπαριστάμεθα σε όλους τους κλάδους και σε όλους τους φορείς και επιθυμούμε να γίνει άμεση δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση των συντάξεων. Βάσει με τις σύγχρονες ανάγκες και την κατάρτιση ανταποδοτικότητας και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, δωρεάν αυτοκριστική ιατρική, η κρατική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επίδομα ανεργίας για όλους ανεξάρτητα από χρέη στο ταμείο για τους ανέργους μισθωτούς ή με χωρίς δελτίο παροχής υπηρεσιών, μπλοκάκι δηλαδή, για τους απασχολούμενους με ελάχιστο εισόδημα. Πλήρη κάλυψη από το κράτος των κλεμμένων και να ζητούν ευθύνες. Αυτά. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Διαμαντόπουλος ο Βασίλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό με έχει καλύψει η τοποθέτηση του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου του Μίσου Γουλιάνου. Επιτρέψτε μου μόνο να πω κανένα δύο πράγματα. Εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος κατακαίρουμε και καταδικάζουμε τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το προσχέδιο νόμου του κ. Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό, καθώς ουσιαστικά αποτελούν ταφόπλακα για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση με αυτό το προσχέδιο νόμου, εάν γίνει νομοσχέδιο του ελληνικού κράτους, δίνεται χαριστική βολή. Το λέμε αυτό γιατί το προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό έχει καθαρά φορεσπρακτικό χαρακτήρα. Και καλείται να καλύψει τη μείωση των ασφαλιστικών δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το προσχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό δεν συμβουλεύεται από καμία αναλογιστική ή οικονομική μελέτη και δεν θεσμοθετεί ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα με προοπτική για το μέλλον. Τα νούμερα είναι ακριβώς έτσι όπως τα ανέφερε ο κ. Τζιβουλιάνος. Είναι αδιανόητο από το καθαρό εισόδημα ενός ελεύθερου επαγγελματία το 70-75% να είναι ασφαλιστικές εισφορές και φόροι. Στον κλάδο μας, στον κλάδο των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, έχουμε και την κατηγορία των εργαστηριακών γιατρών. Μέσα σε όλους τους φόρους που έχει να πληρώσει και τις ασφαλιστικές εισφορές, τα τελευταία χρόνια έχουν νομοθετηθεί μια σειρά άλλων μέτρων όπως το clawback, το rebate, η υποτιμολόγηση των ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων, σύντομη μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών από τον ΕΟΠΗ. Όλα αυτά οδηγούν τους γιατρούς σε οικονομικό αφανισμό. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες εφαρμόζεται η καινούργια υπουργική απόφαση για την υποστολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων. Εκτεκτικά να σας πω ότι ένας προληπτικός έλεγχος, ένα πακέτο 15-16 βιοχημικών εξετάσεων, κοστολογείται αυτή τη στιγμή 15 ευρώ. Δηλαδή 1 ευρώ η εξέταση, όσο κοστίζει μία τσίχλα, να πάρουμε το περίπτωρο. Με αυτές τις τιμές, άμεσα θα κλείσουν πολλά εργαστήρια σε όλη την επικράτεια. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά, τα καταδικάζουμε και τα καταγγέλνουμε. Επίσης, ο ιατρικός κόσμος, σε κοινή συμπόρευση με τους άλλους επιστημονικούς φορείς που συμμετέχουν στο ΕΤΑ, το ασφαλιστικό μας ταμείο, το Ταμείο των Επιστημόνων, ζητά το Ταμείο να παραμείνει ανεξάρτητο τη στιγμή που είναι δυνατή η βιωσιμότητά του. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το συγκεκριμένο ταμείο δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ από το κράτος στα πλαίσια της τριμερούς χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος. Αντίθετα, έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα τα τελευταία χρόνια από τα δομημένα ομόλογα, από το PSI, από την αυθαίρετη και αλόγιστη διαχείριση των αποθεματικών. Παρ' όλα αυτά, το ταμείο μας, το ΕΤΑ, ακόμα και σήμερα, είναι από τα ελάχιστα ταμεία που είναι βιώσιμα, αφού η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι περίπου 3,7-3,8 προς 1 και παρουσιάζει ακόμα πλεόνασμα.
Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω ότι ο τότε υπουργός, ο κ. Λοβέρδος, με το νόμο 3863 του 2010, μας έχει εξαιρέσει από την κατώτερη εθνική σύνταξη που είχε νομοθετήσει τότε. Για αυτούς τους λόγους, οι επιστημονικοί φορείς ζητάμε την απόσυρση αυτού του προσχεδίου και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση από μηδενική βάση. Λέμε όχι στη δέσμευση, στη δίμευση, συγγνώμη, του εισοδήματός μας, λέμε όχι στη λιελάτηση του ασφαλιστικού μας ταμείου. Ζητάμε το ταμείο μας να παραμείνει ανεξάρτητο και να μην ενταχθεί στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Με τους υπόλοιπους φορείς του νομού, επιστημονικούς, εμπορικούς και λοιπούς συλλόγους, καθώς και με όλα τα επαγγελματικά σωματεία, πρέπει να δώσουμε τη μάχη των μαχών. Αυτό το νομοσχέδιο, το προσχέδιο νόμου, δεν πρέπει να γίνει νόμος του ελληνικού κράτους. Η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι όχι απλά μαζική, αλλά καθολική. Η ισχύς εν τη ενώση. Και επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να συνοψίσω μια γεωγραφία του ΑΡΚΑ που είδα τις προηγούμενες μέρες, η οποία λέει: το 50% των νέων Ελλήνων επιστημόνων δηλώνει αρκετά αισιόδοξο για το επαγγελματικό του μέλλον. Το υπόλοιπο 50% απλά δεν έχει φύγει ακόμα από την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, είμαι η Αλίκη Καλαιούτη, πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ματιάς. Ο κύριος Διαμαντόπουλος με κάλυψε πλήρως. Εγώ απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι με το PSN και τα δομημένα ομόλογα χάσαμε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ στο δικό μας ταμείο, το ΤΣΑΕ, το Ταμείο των Υγειονομικών. Και το κράτος αυτή τη στιγμή από την τριμερή χρηματοδότηση μας κοστάει πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτή τη στιγμή καλούμαστε πάλι, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες, να γεμίσουμε τα ταμεία σε μια λογική δίμευση των εισοδημάτων μας. Που αυτό, κατά τη γνώμη μου και με βάση την κοινή λογική, δεν μπορεί να συμβεί, γιατί εμείς, σαν κλάδος, αυτή τη στιγμή ήδη υπολειτουργούμε. Για τον ιατρική δεν έχει κάλυψη από τον ΕΟΠΗ καμία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπολειτουργούμε γιατί έχουμε ανταγωνισμό από τις όμορες χώρες μεγάλο. Και αυτή τη στιγμή το 30% των ασφαλισμένων δεν μπορεί να είναι τελείως συνεπές ή συνεπείς με τις ασφαλιστικές τους φορές. Και σας ρωτάω εγώ με βάση την κοινή λογική τι θα γίνει όταν οι ασφαλιστικές τους φορές θα αυξηθούν 60% για να πούμε στην εποχή τώρα, αριθμό παρά όταν θα κλείσουν οι ιατρία, όταν θα μεταναστεύσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιστημόνων στο εξωτερικό και όταν πλέον δεν έχουμε εισαχόμενο νέο δυναμικό. Θα αυξηθούν οι φορές ή θα μειωθούν τελείως. Και θα είμαστε εδώ του χρόνου να μιλάμε για 50% δίμευση του εισοδήματός μας και για 100% ή 200% προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος. Θα έχω τα λεφτά να πάμε για μισθά. Είναι για 1-2 χρόνια το πολύ αυτό. Μετά θα καταρρεύσει όλο το σύστημα και θα καταρρεύσουμε και εμείς μαζί. Εγώ συμπληρωματικά να πω 2-3 πράγματα, γιατί με κάλυψε και ο πρόεδρος του Υγειονομικού Συλλόγου, δηλαδή και ο Ιατρικός Σύλλογος και ο Διατρικός. Απλώς θα ήθελα να φέρω 2-3 πραγματάκια έτσι για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα. Σήμερα η σύνταξη ΤΣΑΗ, η οποία καταβάλλεται σε γιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, τιμίατρους, είναι καθαρά περίπου 1.200 ευρώ. Υπάρχει και το ταμείο των μόνο συνταξιούχων, το λεγόμενο, το οποίο επιβαρύνεται με 50% επιπλέον εισφορές και δινόταν 50% επιπλέον σύνταξη. Δηλαδή, αν κάποιος πλήρωνε 500 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές, πληρώνει 250 επιπλέον για να πάρει 600 επιπλέον. Παράνομα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτή τώρα βέβαια είναι εκτός ελέγχου, πρόσθεσαν τις δύο συντάξεις, λοιπόν, με τις επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές, με άμεσο αποτέλεσμα να βγαίνει μια σύνταξη η οποία ήταν περίπου στα 1.800. Με τις μεθοδεύσεις και με τους νόμους περί περικοπών, τελικά αυτό το ποσό έχει εξαφανιστεί και σήμερα αυτός ο οποίος πλήρωνε 50% επιπλέον εισφορές φτάνει στο σημείο να παίρνει λιγότερα από αυτόν ο οποίος δεν πλήρωσε καθόλου. Γιατί η κλίμακα των 1.800 περικοπών έφτανε παρακάτω. Πολλοί συνάδελφοι, φαρμακοποιοί, βλέποντας την κατάσταση αυτή, πήγαν και καταθέσαν αίτηση να σταματήσει αυτή η
να σταματήσουν οι εισφορές στο Ταμείο των Μονοσυνταξιούχων, διότι έβλεπαν πλέον ότι δεν υπάρχει αντίκρισμα. Με άμεσο αποτέλεσμα, σήμερα περίπου να εκκρεμούν 5.000 τέτοιες αιτήσεις και σκόπιμα το Ταμείο και κατ' επέκταση το κράτος δεν επιστρέφει τις ασφαλιστικές φορές οι οποίες έπρεπε ήδη να είχαν επιστραφεί. Βέβαια τώρα ούτε λόγος γίνεται και εμείς είμαστε σε μια κατεύθυνση πλέον της διοίκησης μέσω των δικαστικών αποφάσεων, διότι αυτό πραγματικά είναι μια θύμευση της περιουσίας. Επιπλέον ήθελα να τονίσω ότι ο κλάδος των φαρμακοποιών είναι ο κλάδος ο οποίος πληρώνει 100% λοιπόν, τις ασφαλιστικές φορές. Και αυτό όχι γιατί εμείς είμαστε πιο πλούσιοι, απλούστατα γιατί παρακρατείται η ασφαλιστική εισφορά από τους λογαριασμούς που υποβάλλονται στον ΕΟΠΗ. Με άμεσο αποτέλεσμα δίνεις 10.000, μείωνε η ασφαλιστική εισφορά, τελείωσε. Και κλείνω θέλοντας να πω ότι όταν εμείς ξεκινήσαμε σαν φαρμακοποιοί πρώτοι σαν κλάδος, ενάντια στις κυβερνήσεις του μνημονίου της κινητοποίησης μας και ήταν αρκετές. Θυμάστε οι δημοσιογράφοι, είχαμε κάνει αρκετές συνεντεύξεις όπου όλα αυτά τα χρόνια από το 9 και μετά τα λέγαμε συνεχώς. Κάποιοι ίσως λοιπόν μας κοίταζαν με περιέργεια, επειδή και επιστημονική κλάδη μπορώ να πω, διότι λέγαμε ότι κάποτε δεν θα αγγίξει και εμάς. Δυστυχώς αγαπητοί φίλοι και φίλες, 6 χρόνια μετά έρχονται να μας ισοπεδώσουν όλους. Και εμείς μαλώναμε με τους γιατρούς γιατί κατάργησε, γιατί ερχόταν η δραστική ουσία, γιατί δεν υπήρχε εμπορική ονομασία. Και έρχονται αυτοί οι κύριοι σήμερα με αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για να μας σωθώσουν όλους. Ας είμαστε λοιπόν ενωμένοι, είμαστε εδώ μαζί με όλες τις τάξεις, είτε λέγονται αγρότες, έμποροι, οτιδήποτε, δυναμικά όλοι μαζί, με διάρκεια και πλέον θα γίνουμε κυματοθράφτης, έτσι ώστε αυτό το λίβελο το οποίο έχει γράψει των 150 σελίδων ο κύριος Κατρούπουλος να μην περάσει. Ευχαριστώ. Κλείσε το μικρόφωνο. Καλημέρα σας. Είμαι ο εκπρόσωπος από το Μαγιακό Τμήμα της ΑΔΔ. Λέγομαι Θόδωρος Κακαγιάννης. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά κάνοντας μια καταγγελία προς την κυβέρνηση. Γιατί πριν από 2 μήνες περίπου εξήγηλε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν αυξήσεις στην προσπάθειά του να διχάσει όλους τους εργαζομένους. Τα γράψαμε αυτό στην απεργία. Είναι γεγονός, απλά μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα στις ήδη υποτιθέμενες αυξήσεις. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι στους δημοσίους υπαλλήλους, για να μπορέσει να τους διαχωρίσει από τους υπόλοιπους εργαζόμενους, δεν γίνεται λόγος το τι θα γίνει σε εμάς με τις κρατήσεις. Εφόσον ξεμπερδεύεις πρώτα με τους αγρότες, μετά με τους ελεύθερους επαγγελματίες, φοβάμαι ότι θα μας αφήσεις στο τέλος και αυτός που μένει στο τέλος φάζεται καλύτερα. Ξεκαθαρίζουμε κάτι. Είμαστε μαζί με όλους τους εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και στον ιδιωτικό τομέα. Ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Το είναι έκτρωμα, βάζει τα φόπλακα σε οτιδήποτε παραγωγικό υπάρχει στον τόπο και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το κριτήριο για την εφαρμογή του δεν είναι η ανάγκη για εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να τους πούν τα νούμερα που τους ζητούν οι δανειστές. Βέβαια αυτό οδηγεί στην ολική καταστροφή. Δεν θα υπάρξει αύριο έτσι και εφαρμοστεί η κοινή νόμη του κράτους. Χρειάζεται λοιπόν μια αναλογιστική μελέτη ότι κάποιες κείμενα γίνανε στο παρελθόν ναι να διορθωθούν. Ως δημόσιοι υπάλληλοι θέλουμε ένα δημόσιο αναδιανεμητικό ασφαλιστικό σύστημα, αλλά κατόπιν όμως αναλογιστικής μελέτης για να υπάρχει βιωσιμότητα του νέου ασφαλιστικού συστήματος για να μιλάμε και πραγματικά για κάποια μορφή μεταρρύθμισης. Ανταυτού εμείς βλέπουμε μόνο μειώσεις συντάξεων, βλέπουμε μόνο αυξήσεις εισφορών και όσον αφορά και το κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αυτή καταντά να είναι ανύπαρκτη και με αυξημένες εισφορές στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δυστυχώς και για μας όπως και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους το αύριο δεν θα είναι καθόλου καλό αν δεν κάνουμε κάτι. Είμαστε στη συνεχή επαγρύπνηση, γι' αυτό είμαστε και εδώ σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Ως δημόσιοι υπάλληλοι αντιδράσαμε έγκαιρα με το που
απάντηση η κυβέρνηση να φέρει το ασφαλιστικό, παρά τα κρυφά σημεία που κρατάει ως εκπλήξεις για εμάς αύριο. Το σταματάμε για να μην έχουμε τις άλλες εκπλήξεις. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σημαντηλίδης. Καλησπέρα και από εμένα. Δεν χρειάζεται να συστηθώ. Τους δημοσιογράφους με ξέρετε όλοι οι περισσότεροι. Από τον Οκτώβριο, από τα μέσα του Οκτώβριου, μαζί με τους αγρότες, η Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων συμμετέχει σε όλον αυτόν τον δίκαιο αγώνα που έχουν όλοι οι πολίτες της Ελλάδος και όλοι οι φορείς. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες σε όλα. Η καρδιά της αγροτιάς αυτή τη στιγμή χτυπά δυνατά. Σε αυτό συμμετέχουν και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό. Διότι εμείς λέμε πως μπροστάριδες της παραγωγής είναι οι αγρότες που είναι πελάτες μας και πελάτες σας όλων και είμαστε υποχρεωμένοι, μπορεί κάποιου κλάδου να λυθεί το πρόβλημα, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τους αφήσουμε ορφανούς. Πρέπει από κοινού όσοι είμαστε εδώ και άλλοι που λείπουν, όπως και τα κτέλ του νομού η Μαθίας, τους αναφέρω διότι αυτή τη στιγμή την χάρη και τα αστικά κάνα παράπονα ότι δεν κλήθηκαν, τους εκπροσωπεί εδώ η κυρία Δήμητρα. Δεν την είδαμε. Συγγνώμη κυρία Δήμητρα. Επειδή είμαστε ένα και επειδή και τις μεταφορές τον θεωρούμε πρώτο πυλώνα ανάπτυξης για την Ελλάδα, έχω ένα θέμα μόνο και επειδή η Μαθία από τη φύση της και όλα τα χρόνια στο παρελθόν είναι φιλόξενη, πρέπει τουλάχιστον να συνεχίσουμε έναν αγώνα που είναι δίκαιος 100% δεν χωρά αμφιβολία, τουλάχιστον οι δρόμοι μας να ανοίξουν, να περνά ο κόσμος, να είναι ελεύθερη η Εγνατία οδός. Παράκληση προς τον μπλόκο του Μισελίου. Η κουλούρα δεν κλείνει πια τους δρόμους. Και βέβαια, συγγνώμη, όταν υπάρξει θέμα να κλείσουμε τους δρόμους για μια ώρα, δύο ώρες για μαρτυρία, βεβαίως θα συμμετέχουμε με όλα τα οχήματά μας παρόν. Αλλά τώρα είναι μια δυσκολία αυτή, γιατί σας λέω και πάλι ότι οι μεταφορές είναι ο πρώτος πυλώνας ανάπτυξης για την Ελλάδα. Αν δεν ξυπνήσει ο οδηγός, δεν θα πάει ούτε ο πρωθυπουργός στη δουλειά του, ούτε ο δικηγόρος στη δουλειά του, ούτε κανένας θα πάει, ούτε οι μαθητές του σχολείου. Κάνω μια έκκληση λοιπόν προς τα μπλόκα του Μισελίου, του νομού μου, αυτό που μπορώ να κάνω εγώ. Μια έκκληση να ανοίξει η Εγνατία οδός, να κυκλοφορεί ελεύθερα ο κόσμος για να πηγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν τις δουλειές τους. Συμπαριστάμεθα, όπως σας είπα, οι μεταφορείς του νομού Μαθίας, τουριστικά, κτέλ και υπεραστικά και αστικά και της Νάουσας. Είμαστε στον κοινό αγώνα, μέχρι τέλους. Σας ευχαριστώ. Αυτά. Ναι. Καλό μας φέρετε από μένα. Ο Εμπορικός Σύλλογος στο κάλεσμα των φορέων είναι παρόν και προσπαθούμε και εμείς για ένα σύμφωνο επιβίωσης πλέον. Παρομοιάζω όλη την κατάσταση ότι είμαστε όλοι σε ένα Τιτανικό, είτε φυλαίγονται γιατροί, δικηγόροι, εμπόροι και περιμένουμε ένα Καρπάθια να μας σώσει. Στην αγορά αυτή τη στιγμή, ένα στους δύο δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές. 10 δισεκατομμύρια ήδη γεωφυλές στον ΟΑΕ. Η συνομοσπονδία μας έκανε 10 προτάσεις προς τον κύριο Κατρούγκαλο, δεν εισακούστηκαν όμως. Και περιμένουμε να ξεκινήσουν από μηδενική βάση όσον αφορά το ασφαλιστικό και ένα δίκαιο φορολογικό. Πλέον η αγορά έχει ερημώσει, το βλέπετε και μόνοι σας, είναι περίοδο εκπτώσεων και δεν κυκλοφορεί κανένας, μα κανένας. Και αυτό όχι ότι ο κόσμος δεν θέλει, δεν έχει να δώσει λεφτά στην αγορά, γιατί εξαντλήθηκε από τους φόρους που είναι πάρα πολύ από ένθια και δεν κυκλοφορεί. Επίσης ήθελα να επισημάνω στις ασφαλιστικές φορές κάθε μήνα. Η ελεύθερη επαγγελματία στο ξενοδοχείο έρχεται 30 ευρώ για ταμείο ανεργίας στους εμπόρους. Αυτά μαζεύτηκαν πάνω από 300 εκατομμύρια, τα οποία δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Ψάχνουμε και κανένας δεν πήρε ταμείο ανεργίας από εμπόρους. Έτσι θα. Νομίζω ότι. Ναι, λέει. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κουρατίου Δήμητρα και εκπροσωπώ το Οικονομικό Επιμελητήριο. Βέβαια. Και τα κτέλη με μια δεύτερη ιδιότητα. Οι τοποθετήσεις των προηγούμενων με έχουν καλύψει. Η θέση του Επιμελητηρίου του Οικονομικού είναι ότι το σχέδιο αυτό του ασφαλιστικού είναι
ελεύθερους επαγγελματίες και από την άλλη δεν μπορεί να λύσει και το πρόβλημα του ασφαλιστικού. Σε λίγο καιρό θα το δούμε πάλι μπροστά μας. Οπότε, ενωμένοι με τους υπολείπους επαγγελματίες, συνεχίζουμε τον αγώνα. Ευχαριστούμε. Βασίλη. Τέλειωσε. Πάντα Βασίλη. Εφόσον με καλύψανε όλοι από τους φορείς, είναι και ένα θέμα το οποίο μας έχει διαφύγει κιόλας και θα μιλήσω από τη μεριά των εργαζομένων, έτσι, γιατί τους εκπροσωπώ κιόλας. Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι και η ανεργία. Όλη αυτή η ιστορία είναι κάτι που δεν το έχουμε συζητήσει. Πότε περιμέναμε από αυτή την κυβέρνηση να κάνει μια ανάσχεση της ανεργίας με διάφορα μέτρα, με διάφορους νόμους. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι θα κάνει την ανεργία και πολλούς από τους ελεύθερους επαγγελματίες να τους καρφώσει και αυτούς στα βιβλία του ΑΕΠ και να έχουμε διπλασιασμό και δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει. Γιατί ένας άνθρωπος που με αυτά τα εισοδήματα που λένε εδώ και με αυτές τις εισφορές δεν νομίζω ότι θα έχει τη διάθεση να εξασφαλίσει και τις δουλειές σε κάποιους εργαζομένους. Έτσι. Και μια άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι σίγουρα δεν ήταν κινητοποίηση η πετυχία. Όλη αυτή η ιστορία αφορά νομίζω και τον τελευταίο πολίτη. Πλέον δεν είναι ταξικό το ζήτημα. Ήταν μια αποτυχία. Η πόλη έπρεπε να πνιγεί από τον κόσμο. Αφορά τους πάντες. Δεν αφορά ούτε το δημόσιο υπάλληλο, ούτε τον ελεύθερο επαγγελματία, ούτε κανέναν τον αγρότη. Αφορά τους πάντες. Και πιθανόν πριν να ήμασταν στο μικρό κόσμο μας και να λέγαμε ότι το ένα θέμα μας αφορά, το άλλο θέμα δεν μας αφορά, να κρατούσαμε τις αποστάσεις μας. Αλλά τώρα πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Το ταξικό θέμα έχει πάει στην άκρη. Το βλέπουμε εξάλλου γιατί αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να ενώσει όλες τις χώρες. Σε ποια άλλη περίπτωση και σε ποια άλλη κατάσταση το έχει καταφέρει κανείς. Επομένως, πρέπει, γιατί να περιμένουμε για τις κινητοποιήσεις μέχρι να ψηφιστεί αυτό το έγκρομα, περιμένουμε κάτι περισσότερο από τον κόσμο. Έτσι, ο καναπές δεν είναι ασφαλής πλέον για κανέναν. Αυτά. Ήθελα να πω ότι οι αγρότες εδώ της Συμμαθίας γνωρίζουμε όλοι ότι είμαστε ροδοκινοπαραγωγοί, ότι στην πλειοψηφία σήμερα από τα τραπέζια τα ροδάκινα είναι απλήρωτη και καλούμαστε να πληρώσουμε όλες αυτές τις εισφορές, ότι πέρσι πήραμε εμπάρκο μία ενίσχυση στην τιμή, φέτος δεν την έχουμε πάρει και αυτό είναι σίγουρα ένα πολύ δυνατό χτύπημα για να μην μπορούμε να ξαναμπούμε στην καινούργια καλλιεργητική περίοδο με τιμές όπως πουλήσαμε κάτω από το κόστος και η μισή αγρότη σήμερα είναι απλήρωτη ενώ πέρσι είχαμε πάρει μία ενίσχυση πάνω στην τιμή. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και για τους εργάτες που είπες είμαστε ένας κλάδος που από πίσω έχουμε αλυσίδα από ανθρώπους που δουλεύουν πάνω σε εμάς, έτσι, φορτηγά, εργάτες, τελάρα, πλαστικά, τα πάντα. Αυτό, το εμπάρκο είναι πολύ σημαντικό η ενίσχυση της τιμής πάνω στην τιμή. Ναι, νομίζω ότι τελειώσαμε. Να πω εγώ δύο κουβέντες που θέλω να περάσει μέσα από εσάς στον κόσμο, από τις εφημερίδες ηλεκτρονικό ή εκτυπωτικό, είναι ότι δεν τρελαθήκαμε ξαφνικά όλοι οι φορείς, αλλά είναι πρώτη φορά που κυβέρνηση, διαβάστε όλα τα μνημόνια και το τελευταίο, είναι πρώτη φορά που κυβέρνηση υπογράφει με τους δανειστές ότι το ασφαλιστικό είναι πρόβλημα δημοσιονομικό. Και όταν στη συνάντηση που είχαμε στη Γεσένα τον Κατρούγκαλο, τον είπαμε έστω και 200 με 300 ευρώ να τα δώσουν. Να σε εγγυάσουν ότι μετά από 1,5 χρόνο δεν θα υπάρχει τρύπα. Δεν υπήρχε τέτοια εγγύηση. Είναι 1,8 δισεκατομμύρια το κενό. Όταν μιλάμε για δημοσιονομική λογική, σημαίνει τι? Ότι βγαίνει το σύστημα στα νούμερα. Βγήκε, καλώς. Αν δεν βγει, θα πρέπει να κόψεις τη συντάξη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είναι το πρόβλημα το ασφαλιστικό πολιτικό. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις για ασφαλιστικό σύστημα όταν έχεις 1,5 εκατομμύρια νέους. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορείς να μιλήσεις για ασφαλιστικό σύστημα όταν 35% έχει εκτιναχθεί η μαύρη εργασία. Δεν μπορείς να μιλήσεις για ασφαλιστικό σύστημα εάν και όταν οι συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν με μερική απασχόληση στο ιδιωτικό τομέα, το 90% αυτών των παιδιών υπογράφουν 4 ώρες σύμβαση και δουλεύουν 8 ώρες και 10 ώρες.
Δεν μπορείς να μιλήσεις λοιπόν για ασφαλιστικό σύστημα αν δεν μιλήσεις για πολιτικές καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής, εισφοροαποφυγής και εισφοροκλοπής. Εάν με μία μελέτη που κάναμε στο Ινέτζι και σε, εάν η ανεργία πέσει από 1,5 εκατομμύριο στις 800.000, εάν το 35% μαύρη εργασία πέσει 20 μονάδες και αν από το 80% των συναδέλφων στην μερική απασχόληση μειωθεί δραστικά, τότε το σύστημα, στο σύστημα πέφτει 3,7 δισεκατομμύρια ζεστό χρήμα. Αλλά δυστυχώς είναι η μόνη κυβέρνηση που δεν μιλάει για πολιτικές. Μιλάει όμως δημοσιονομικά για νούμερα και είμαστε εδώ που είμαστε. Έτσι λοιπόν εμείς ζητήσαμε την απόσυρση του νομοσχεδίου, ενίσχυση και στελέχωση των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους έτσι ώστε να μπει τάξη στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας και από εκεί και πέρα διάλογος. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν μια μερική αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος που είχε στη Σουηδία κράτησε 9 χρόνια και εμείς εδώ μέσα σε 2-3 μέρες θέλουμε να το συζητήσουμε, να το συμφωνήσουμε και να το ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Εγώ να κλείσουμε και να κάνω δύο επισημάνσεις. Είμαι πεπισμένος ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δηλαδή δεν τελειώνει εδώ αυτό. Η κυβέρνηση παίζει καθυστέρηση. Το είπαμε και προηγουμένως ποντάροντας την κούρασή μας και στη διάσπαση. Ενώ ήταν να μπει το νομοσχέδιο 10-12 Φεβρουαρίου, διανύουμε και αυτήν την εβδομάδα. Πιστεύω ότι περιμένουν την εξασθένησή μας για να το πάνε στη Βουλή. Άρα λοιπόν, χρέος μας είναι να παραμείνουμε και ενωμένοι και διεκδικητικοί, διότι πιστεύω ότι θα έχουμε τουλάχιστον 20 μέρες μπροστά μας, να μην πω και 25. Επομένως λοιπόν, και τον χρόνο θα έχουμε, αλλά και τις επικοινωνίες και επαφές για να διατηρήσουμε αυτόν τον αγώνα μπροστά μας. Το 96 είμαι για το ασφαλιστικό σύστημα στους δρόμους. Και τότε δεν κάναμε, δεν αντιδράσαμε επειδή θυμόταν οι συντάξεις, αντιδράσαμε γιατί έμπαινε ένα ζήτημα επί Γιαννίτση και ήταν σχέδιο, δεν ήταν όμως Γιαννίτση, έμπαινε το σχέδιο και εκείνος ο προβληματισμός του Γιαννίτση, γιατί έβλεπε πάλι το ασφαλιστικό ξεκομμένο από τις πολιτικές απασχόλησης. Και είχαμε διαφωνήσει και δεν διαφωνήσαμε γιατί έτσι, επειδή έπρεπε να το παίξουν διαφωνούντες στην κυβέρνηση, όντας κυβερνητικοί συνδικαλιστές με την έννοια ότι ήμασταν στην Πάσκε και είμαστε στην Πάσκε τότε, που πρόσκειται στο Πασό. Απλά είχαν τις αναλογιστικές μελέτες που έλεγαν ότι εκείνη η διαδικασία και εκείνη η συζήτηση δεν έδινε χρόνο ζωή στο ασύστημα παρά μόνο ένα χρόνο. Δηλαδή, με την εφαρμογή του συστήματος Γιαννίτση, αν γινόταν νόμος του κράτους, σε ένα χρόνο μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου θα ερχόμασταν πάλι στα ίδια ζητήματα. Και σήμερα, γιατί κάποιοι βγαίνουν και ζητάνε συγγνώμη σαν χώρος πολιτικός, γιατί τότε οι παρατάξεις έτσι δεν άφησαν να προχωρήσει το νομοσχέδιο Γιαννίτση, εμείς δεν ζητήσαμε συγγνώμη και τότε και τώρα λέμε ότι έχουμε δίκιο. Γιατί τότε, αν σήμερα ήρθε ο νόμος του Γιαννίτση, η σύνταξη κύριε δεν ήταν 193 ευρώ με βάση τη μελέτη που έχουμε κάνει σαν νέα ΓΕΣΕ. Πλέον, έτσι, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν, πώς το λέμε, είναι έγκυροι επιστήμονες οι οποίοι μελετάν το σύστημα. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Τότε, δεν ξέρω για ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε η κυβέρνηση Σιμίτη, άκουσε την κοινωνία. Ενδεχόμενα φοβήθηκε το πολιτικό κόστος. Λοιπόν, μια κυβέρνηση η οποία λέει τώρα ότι εκφράζει την κοινωνία και δεν ακούει την κοινωνία, χαρακτηρίστε την εσείς. Εγώ δεν πάω να την χαρακτηρίσω. Εγώ απλά λέω ότι θα δώσω τον αγώνα μου έτσι ώστε αυτό το νομοσχέδιο και θα κάνω ό,τι πρέπει αυτό το νομοσχέδιο να μην περάσει. Γιατί ακριβώς το βλέπει δημοσιονομικά και τίποτε άλλο. Τώρα, σε σχέση με το αν ήταν επιτυχημένη ή δεν ήταν επιτυχημένη, αυτό είναι υποκειμενικές αντιλήψεις του καθένα. Έτσι, ο άλλος μπορεί να συμφωνεί, ο άλλος μπορεί να διαφωνεί. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια εκδήλωση μεγαλύτερη από αυτή του Γιαννίτση, αλλά δεν ήταν αυτή που θα θέλαμε να ήταν. Συγγνώμη λίγο. Μπορώ να υπερασπίσω την άποψή μου για να το πω για τη Βουλή. Κατ' επέκταση αυτό που ρώτησε ο κύριος Καρολίδης, ίσως θα έπρεπε και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον στην συγκέντρωση εδώ το είπα έξω, ότι η μορφή πίεσης πλέον θα πρέπει να μπει και μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατόν οι βουλευτές όλων των κομμάτων έτσι, να κάνουν τον Αμερικάνο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μήπως ήρθε η ώρα όλοι οι φορείς
έτσι που είμαστε εδώ, είτε λέει η μαφία, είτε λέει άλλος νομός, να τους καταστήσουμε σαφές ότι πλέον οι επόμενοι θα είναι αυτοί. Και δεν είναι δυνατόν πλέον να κοροϊδεύουν τον ψηφοφόρο ή τη Συμμαχία ή τη Ελλάδα και να ψηφίζει και να ψηφίζει, και όταν έρχεται να κάνει εντελώς το αντίθετο. Λοιπόν, θα πρέπει να τους καταστήσουμε σαφές. Είδα την επιστολή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ του είπα ότι θα έπρεπε να είναι πιο αιχμηρός, λοιπόν, απέναντι σε αυτούς τους κυρίους, ότι πλέον θα πρέπει να ψηφίζουν σύμφωνα με το όφελος του λαού και όχι με το όφελος της τσέπης. Και τελειώνω λέγοντας ένα πράγμα. Μήπως θα έπρεπε να είναι το πρώτο προαπαιτούμενο από την Τρόικα ότι ο πολιτικός κόσμος της χώρας πρέπει να πάρει το 50% των αποδοχών που περνεί. Ευχαριστώ. Να απαντήσω για την κινητοποίηση που είπες για την Αθήνα. Εμείς είμαστε έξω από το 2009 και κάνουμε προσπάθεια, έτσι με οποιοδήποτε τρόπο, να μπορέσουμε να μην περάσουμε αυτά τα μέτρα. Είδες ότι στην Αθήνα, για πρώτη φορά στην ιστορία, έξω από τη Βουλή ακριβώς, μπήκανε τρακτέρ μέσα. Γίνεται μια προσπάθεια. Και πιστεύουμε ότι από το 9 μέχρι σήμερα, εμείς σαν αγρότες, όλα αυτά τα μέτρα τα τραβάμε πίσω. Έτσι. Και όσον αφορά αυτό που είπατε για τους βουλευτές της Συμμαθίας, εμείς μιλάμε για το σπίτι το δικό μας που είμαστε από τη Συμμαθία, εμείς σαν αγροτικός σύλλογος, αγροτική σύλλογη και η Βέρεια και η Αλεξάνδρεια και η Νάουσα, τους κάναμε μια συνάντηση και τους δώσαμε ένα υπόνομα και τους είπαμε ότι αν ψηφίσουν αυτά τα μέτρα θα είναι ανεπιθύμητοι στην Συμμαθία. Την κάναμε αυτή την κίνηση πριν 1,5 μήνα. Εντάξει, συμφωνώ. Το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Να συμπληρώσω λίγο πάνω σε αυτό που ο κ. Χαρκίδης. Οι βουλευτές μας απαντήσαν ότι εμείς θα τα ψηφίσουμε τα μέτρα αυτά. Θα τα ψηφίσουμε το ασφαλιστικό, γιατί δεν είστε μόνο εσείς οι αγρότες, λέει. Μας ψηφίσανε και οι άλλοι κλάδοι. Οπότε εμείς θέλω να τους αντέξουμε. Και θέλω να πω πάνω σε αυτό, οπότε μπορεί να βγει ένα κοινωνικό από εδώ μέσα. Δηλαδή ένα ψήφισμα να το μεταφέρουμε στους βουλευτές και να πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα όλοι κλάδοι και αποφασίζουμε να σας δώσουμε αυτό το χαρτί. Είναι έτοιμο. Το έχεις. Το έχω συντάξει ως επιστημονική φορή. Εντάξει, θα βοηθήσω. Εντάξει, θα βοηθήσω. Γιατί είμαστε στο ίδιο όλοι. Εντάξει. Ναι, θα απαντήσουμε. Απλά να πούμε για να υπενθυμίσουμε, γιατί έχουμε κάνει πολλές συγκεντρώσεις και πολλές απεργίες για το ασφαλιστικό, ειδικά και για άλλα ζητήματα, αλλά για το ασφαλιστικό σύστημα, κάθε φορά που τελειώναμε τη συγκέντρωση, καλούσαμε τους βουλευτές και με άλλους πολιτικούς χώρους τότε, ότι αν το ψηφίσουν θα είναι ανεπιθύμητοι στον νομό. Όπως ο λαός τους έχει εκλέξει 3 και 4 και 5 φορές. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Τώρα έφτασε όμως ο σκοπός που τέλειωσε. Κύριε Καρολίδη, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα εξαρτάται από το αν καταφέρει η κυβέρνηση να μας διασπάσει καταρχήν. Εάν καταφέρουμε και είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά, το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να ζητάμε την απόσταση του συγκεκριμένου προσχεδίου νόμου. Από εκεί και μετά θα συμφωνήσω με τους βουλευτές να τους πιέσουμε. Κατά το παρελθόν κι άλλους βουλευτές τους είχαμε κρίνει ανεπιθύμητους και τους χαιρετάμε αυτό όμως σήμερα. Ακριβώς. Το κάνω κι εγώ. Έτσι, όλοι μας το κάνουμε, φαντάζομαι. Κάνουμε γραπτός και δεν πειράζει, σου συμπληρωθεί. Πάντως, αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι κάποιες κυβερνητικές παρατάξεις, όταν ήταν ακόμα η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, προσπαθούσαν μέσα από κινητοποιήσεις να ρίξουν κυβερνήσεις και τελικά αυτό που δεν καταφέραν ως αντιπολίτευση, θα ακολουθούν αργά ή γρήγορα με αυτά που κάνουν ως κυβέρνηση. Αρκεί να μην παραιτηθούν. Λοιπόν, ο τελευταίος. Γιατί πρέπει να παραδώσουμε και την αίθουσα. Μπορώ να πω μια κουβέντα λίγο. Ναι, να μετά από τον Θωμά. Εγώ θέλω να υπερασπιστώ λίγο αυτό που είπα στην αρχή για την κινητοποίηση. Θεωρώ ότι συμμετείχα σε πολλές κινητοποίησεις στην Μαθία, στη Βέρεια. Ποτέ δεν ήμασταν τόσο μαζεμένοι. Και ας φαίνεται και νομίζετε ότι δεν ήταν τόσο κινητοποίηση. Και στο διαδικό κέντρο παλιότερα κάνουμε κινητοποίησεις και παραπάνω από εκεί από την Πλατούλα δεν ήμασταν ούτε 30-50 άτομα. Η αγορά δεν είχε κλείσει ποτέ με αυτό το τέτοιο καθολικό κλείσιμο. Καφέ, πρώτη φορά στην Ματία. Όλα αυτά
σημάδια τα οποία δείχνουν μια πετυχημένη κινητοποίηση. Έτσι δεν είδα εγώ, τουλάχιστον. Όταν γίνεται κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση που έρχεται ο κάθε πρωθυπουργό τα τελευταία 5 χρόνια και συμμετέχουμε, δεν μπορώ να συμπληρώσω ούτε ένα λεωφορείο. Σας πληροφορώ ότι κάναμε κινητοποίηση να πάμε λεωφορείο, συμμετέχουμε με την ΕΣΕΒΕ και είμαστε 9 άτομα. Λοιπόν, ο τελευταίο. Ναι, δεν υπάρχουν ερωτήσει, να πάω στο Λοιπόν, σαν μέλος αρχή και πρόεδρος των εκπαιδευτικών που το βάλαμε σε επικρατήση, ήθελα να πω το εξής. Γιατί είχαμε τις κινητοποιήσεις, Δημήτρη, που ήταν γύρω στο 18% ή 22%, νομίζω το 56% και μάλιστα μπορεί να ήταν και περισσότερο από 56%. Έτσι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, δείχνει ότι ο κόσμος έχει καταλάβει πόσο άδικο είναι το ασφαλιστικό. Εγώ θέλω να πω μόνο για το ασφαλιστικό ένα σημείο που δείχνει το πόσο άδικο είναι για τις νέες γενιές. Πέρα που τους εξασφαλίζει μια σύνταξη στα 67 μετά από 40 χρόνια δουλειάς, τους δίνει μια αποζημίωση σαν σύνταξη το 30% του μέσου όρου του εργασιακού βίου. Όταν πριν από 5 χρόνια έπαιρναν οι άνθρωποι το 80% του τελευταίου μισθού τους. Δηλαδή ξεκινώντας ένας υπάλληλος σήμερα με 500 ευρώ, καταλαβαίνεις τι μέσο όρο. Δηλαδή βγάλει ένα μέσο όρο 700-800 ευρώ στο εργασιακό βίο. Το 30% πόσο είναι, μήπως είναι 300 ευρώ. Πολλά έτσι. 250, φτάσαμε δηλαδή συντάξεις Βουλγαρίας. Άρα θα πληρώσουν όλα τα λάθη των κυβερνώντων η νέα γενιά. Και αυτό και μόνο φτάνει για να αγωνιστείς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, διάβασε λίγο το κείμενο. Τι έχουν συμπληρώσουμε όλοι οι φορείς. Ναι, όλοι συμπληρώσουμε την αλήθεια. Ναι, θέλει κάποια πιο εμπειρή. Το Εντάξει. Λοιπόν, εγώ συνέταξα μια επιστολή προς τους βουλευτές του νομού μας, την οποία τη συνυπογράφουν οι επιστημονικοί φορείς του νομού, αλλά αφού είναι αποδεκτή, να την συνυπογράψουν ως... Διαβάστε από κάτω, δεν θα δεχτείτε να κουράζει κανένα βουλευτή και θα όχι, αυτό είναι ανθρωπιστικό, είναι αυτό, δεν προβλήσω. Με την παρούσα επιστολή, οι επιστημονικοί φορείς του νομού Ιματίας εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο προσχέδιο νόμου κοινωνικής ασφάλισης. Η τυχόν εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνουν στον λόγο του σχέδιου συνιστά δίμευση του εισοδήματος των επιστημόνων παύλα ελεύθερων επαγγελματιών, συνυπολογιζόμενων των λοιπόν φορολογικών του υποχρεώσεων. ΦΠΑ, τέλος επιδιδέματος, εισφορά ηλικίας, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, προκαταβολή χώρου κτλ. Δεν αποτελεί ασφαλιστική μεταρρύθμιση, αλλά έχει καθαρά χωρισπρακτικό χαρακτήρα. Δεν συνοδεύεται δε από καμία αναλογιστική ή οικονομική μελέτη. Δεν δημιουργεί προϋποθέσεις βιωσιμότητας και ως αποτέλεσμα θα έχει την περαιτέρω μετανάστευση μεγάλου αριθμού νέων επιστημόνων. Οι επιστημονικοί φορείς ζητάνε την απόσταση αυτού του προσχεδίου και την έλεξη ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση από μηδενική βάση. Λέμε όχι στη δίμευση του εισοδήματός μας, λέμε όχι στη λαϊλάτηση του ασφαλιστικού μας ταμείου. Ζητάμε να παραμείνει ανεξάρτητο και να μην ενταχθεί στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας ζητάμε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων ως αιρετοί εκπρόσωποι μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σας ζητάμε να αφουγκραστείτε την κοινωνία του νομού Ιμαθίας και να καταψηφίσετε αυτό το προσχέδιο νόμου όπως έχει. Με τιμή, συνεχίζω. Ο κ. Μηχανιάς λέει να προσθέσουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα είστε ανεπιθύμητοι στον νόμο μας. Υπάρχουν εκλογές, ρε παιδιά, μετά. Αν τα ψηφίσουμε, τους ψηφίζετε. Όχι, είναι ανεκτή. Μη στέλνεις μια επιστολή, δεν τη στέλνεις. Εντάξει, θα τη στείλεις. Αυτό το παράδειγμα τελειώνει. Είναι ανεπιθύμητη. Εκτός και αν παίρνεις τον αδειό σας, μπορεί να εκλεγείς βουλευτής, ας πούμε, και σε τύχει. Η ανεπιθύμητη η κοντρολά της καραμπύρας. Εγώ ίσως σίγουρα ο πιο γραφικός, αν ήμουν να κοιτάξεις. Συμφωνούμε, παιδιά. Το υπογράφετε όλοι. Το υπογράφουν όλοι, να το ξέρουμε. Το υπογράφουν όλοι.